Πώς είναι η ζωή σας 9 χρόνια μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία? Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Και φέτος έδωσα εξετάσεις και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πέρασα σε δραματική σχολή και ξεκίνησα και να φτώ εκεί. Έχουμε χαθεί, οπότε δεν τα ξέρουμε. Οπότε τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Μπράβο κιόλας. Εγώ σίγουρα αλλάξαν πάρα πολλά. Έκανα κι εγώ διάφορα. Βασικά, εγώ όταν τελείωσαν οι Πανελλήνιες και ήμουν έτοιμη κι εγώ να ασχοληθώ με σχολή και αυτά, έφυγα στην Τουρκία, οπότε όλα λίγο πήγανε προς τα πίσω. Και τώρα σκοπεύω να σιγά σιγά να πάω προς το εξωτερικό να δουλέψω. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με την Αναστασία. Ήμασταν πάρα πολύ καλές φίλες. Ήμασταν όλη την ώρα μαζί, παίζαμε. Αλλά αργότερα, λόγω προγραμμάτων, λόγω υποχρεώσεων και λόγω και λίγο απόσταση ότι δεν μέναμε και δίπλα, λίγο χαθήκαμε. Είχατε ανταγωνισμό, ποια θα πει περισσότερα λόγια, ποια θα πει καλύτερα τα λόγια? Δεν ήταν η έννοια μας να κάνουμε ανταγωνισμό για το ποια θα τα πει καλύτερα, αλλά περισσότερο να τα πούμε καλά, να τα ευχαριστηθούμε και μετά να πάμε να παίξουμε. Ο κόσμος σας αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά? Είναι το τι δίνεις στον άλλον. Άμα του δώσεις το «Α, εγώ έχω παίξει, έχω κάνει, έχω αυτό», θα σου φέρθει και αυτός αντίστοιχα. Εξαρτάται κιόλας με το τι ανθρώπους θέλουμε να έχουμε δίπλα μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που εμείς το επιλέγουμε. Τα παιδιά σε μικρή ηλικία, όταν ξεκινάνε να μπουν στο χώρο του θεάματος, τα προωθούν έτσι οι γονείς τους, γιατί δεν καταφέραν οι ίδιοι να κάνουν κάτι. Εγώ προσωπικά έβλεπα παιδάκια στην τηλεόραση να παίζουν σε άλλες σειρές, σε άλλες ταινίες, σε τραγουδάκια. Και τα βλέπα και ώρες-ώρες προσπαθούσα και να τα μιμηθώ, αλλά έλεγα αφού μπορούν και αυτά, γιατί να μην μπορέσω κι εγώ να το κάνω. Το ξεκίνησα από το modeling από τα 5 μου και μ' άρεσε αυτός ο χώρος, αλλά μετά. Δεν ήταν ότι ήταν η επιλογή των γονιών, δηλαδή αυτή ήταν διστακτική στην αρχή και πολλοί είχαν πολλές δεύτερες σκέψεις. Πώς είναι όταν σε τόσο μικρή ηλικία φέρνεις τα δικά σου λεφτά μέσα στο σπίτι? Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, γιατί καλά, πέρα από τα λεφτά, όταν βλέπεις ότι η δουλειά έχει βγει, νιώσεις και την ικανοποίηση ότι έκανα κάτι σωστά, αν και πολύ μικρός, πολύ μικρή, τα κατάφερα. Εγώ προσωπικά δεν τα χρησιμοποίησα, να πω την αλήθεια. Γενικότερα μου αρέσει όταν δουλεύω να βάζω στην άκρη μερικά λεφτά. Οπότε λειτουργώ έτσι. Είναι δύσκολο βασικά να το διαχειριστούμε. Γιατί στην αρχή, όταν ήμασταν μικρά, δεν σκεφτόμασταν τα λεφτά. Οπότε, ναι, μπορεί να τα ξοδέψαμε. Με αυτά που έβγαλα, ας πούμε, από κάποιες συγκεκριμένες δουλειές, έκανα ταξίδι μεγάλο, ξέρω, στη Νέα Υόρκη. Τι ωραίο! Και προσγειωμένες και. Πέστατε! Έχουμε δει τόσα χρόνια που τις ξέρουμε στα περιοδικά να αναλώνονται σε πουρα, κλάμπιν και μπουζούκια. Είναι 15 χρόνια τα παιδιά, 16. Α, τα πουρα, στην άκρη τώρα, 15 χρόνια. Πόσο είναι? Είναι τουλάχιστον 20 χρόνια.